κερδίζοντας με 2-1 τον Ολυμπιακό, που έμεινε σε δύσκολη παλιθέση. Τέλος, στο Μακάριο, η Ομόνια δυσκολεύτηκε να νικήσει με 1-0 την Ομόνια Αραδίπου. Έχοντας ολοκληρωτική υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και χωρίς να συναντήσει προβλήματα στο δεύτερο, το ΑΠΟΕΛ νίκησε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0. Πέρασε έτσι με άνεση το πιο δύσκολο φαινομενικά εμπόδιο που είχε και έκλεισε ραντεβού με τον τίτλο. Η Νέα Σαλαμίνα κάτι προσπάθησε να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να έχει τις δυνατότητες ανατροπής των δεδομένων που είχε δημιουργήσει η πολύ καλή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ στο πρώτο 45 λεπτό. Να πούμε επίσης ότι σήμερα πανηγύρισαν τον τίτλο οι έφηβοι του ΑΠΟΕΛ, κάνοντας και το γύρο του θριάμβου. Να δούμε όμως τα σημαντικότερα που έγιναν σήμερα στο γήπεδο Αμόχωστος. Χατζηλούκας, Σαβουρίτς για τον Λευτέρη τον Κουή, τρέχει να τον μαρκάρει ο Δαβίδ, αφήνει την μπάλα στον Κόκιτς. Δεξιά ανοίγει πολύ όμορφα για τον Χατζηλούκα, μια ωραία ενέργεια Ιωάννου. Βγαίνει ο Τσάκας Έγκαιρα, απομακρύνει. Πρώτη καλή φάση στο σημερινό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Θα την πετάξει για τον Ντάνιελ, η παρέμβαση από τον Σαβουρίτς. Έρχεται όμως ο Πάμπης Αντρέου για τον Ντάνιελ στην περιοχή. Θα κάνει ένα φοβερά άστοχο σουτ στο 11ο λεπτό. Χατζηλούκας για τον Χριστοδούλου. 12ο λεπτό, Χριστοδούλου σε καλή θέση. Θα κάνει το σουτ, η παρέμβαση από τον Σωτηρίου. Η μπάλα φεύγει έξω. Ιωάννου. Ιωάννου από την παλιά του Κόκιτς. Θα την πετάξει για τον Σίνισα Κόκιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και η πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Ιωάννου στο 14ο λεπτό. Κόκιτς θα φύγει ωραία από αριστερά. Βγαίνει ο Τσάκας. Φεύγει ο Κόκιτς. Κόκιτς στην περιοχή. Ανατρέπεται. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Διαμαρτυρίες από τον Κόκιτς. Δίνει και φάουλ εναντίον του Κόκιτς. Θα ξαναδούμε τη φάση. Κόκιτς προσπαθεί να αποφύγει. Εκεί ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής. Πέφτει στο έδαφος ο κύριος Γεωργίου, παρακολουθούσε τη φάση, έκρινε ότι δεν έγινε παράβαση. Ιωάννου για τον Χριστάκη τον Χριστοδούλου. 20 λεπτό για τον Σωτηρίου, η κεφαλιά και η μεγάλη απόκρουση από τον Ιωάννου. Μια πολύ μεγάλη φάση από την κεφαλιά του Σωτηρίου και την απόκρουση, την πολύ ωραία απόκρουση από τον Ιωάννου. Πάμπης Ανδρέου στην εκτέλεση του κόρνερ, περνάει μπάλα Ηλίας, δεν θα καταφέρει, θα τη στείλει έξω. Κόκιτς εκτελεί το κόρνερ, αποκρούει ο Κύπρος ο Τσιγκελής. Κώστα για τον Κόκιτς, μια άσχημη παλιά, το out για τη Νέα Σαλαμίνα. Χριστοδούλου κατεβάζει την μπάλα στην περιοχή, είναι μόνος ο Κόκιτς, το 1-0. Είναι το 1-0 για το ΑΠΟΕΛ στο 28ο λεπτό. Ήταν η μπαλιά από τον Χριστοδούλου, η κεφαλιά από τον ξεμαρκάρι στο Κόκιτς. Έχει πρόβλημα η Νέα Σαλαμίνα στην αμυνά της. Ξεμαρκάρι στη πάντα οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ στην περιοχή. Εκεί κάνει την κεφαλιά ο Κόκιτς. 1-0 για το ΑΠΟΕΛ, 28ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Σε αυτό το θαυμάσιο γήπεδο, ό,τι καλύτερο διαθέτουμε αυτή τη στιγμή ίσως είναι αυτό το γήπεδο. Σάβοριτς. Σάβοριτς κατεβαίνει από το κέντρο του γήπεδου. Αποφεύγει τον Κύπρο το Τσιγκέλη. Μπαίνει, θα κάνει το σιούτ, μαζεύει την μπάλα ο Ιωάννου. 35ο λεπτό. Πάμπης Ανδρέου για τον Ντάνιελ. Ντάνιελ. Σκρινάρει ο Δαβίδ. Περνά ο Ντάνιελ. Το φάουλ από τον Βλάχο στον Ντάνιελ. Και παίρνει τη ρεβάνς ο Βλάχος από τον Ντάνιελ. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την φράση, και φυσικά η κίτρινη κάρτα στον Βλάχο. 37ο λεπτό, το ΑΠΟΕΛ υπερέχει σαφώς σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά. Η ευκαιρία ο Κόκιτς, πάλι 2-0 για το ΑΠΟΕΛ. Να λοιπόν η καθολική υπεροχή του ΑΠΟΕΛ σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά. Φέρνει και το δεύτερο τέρμα από τον Σίνισα Κόκιτς. Ακόμη πιο απλά είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, ότι η άμυνα της Σαλαμίνας έχει σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορεί να μαρκάρει σωστά στην δική της την περιοχή. 2-0 λοιπόν για το ΑΠΟΕΛ, 37ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Δράσεις και πάλι του δευτέρου τέρματος του ΑΠΟΕΛ, ο Σίνισα Κόκιτς. Κόκιτς για τον Ιωάννου, θα αποφύγει ο Ιωάννου, θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Ιωάννου, ο συνώνυμός του, ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας.
Κώστα κερδίζει την κεφαλιά, επαναφέρει. Είναι ο Γιάννος Ιωάννου που μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει απέναντι για τον Σωτηρίου. Η κεφαλιά, η μπάλα φεύγει έξω. 43ο λεπτό. Κατεβαίνει ο Σάμπουριτς. Άνοιγε αριστερά για τον Κόκιτς. Κόκιτς αποφεύγει, στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Σάμπουριτς, η κεφαλιά, αποκρούει ο Τσιγκέλης. Κάνει ό,τι θέλει το Αποέλ. 45ο λεπτό. Τσιγκέλης, Ηλίας, πάσα για τον Ιωάννου και το φάουλ από την παρέμβαση του Αρτέμι. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σάβουριτς για τον Κώστα, έχει καλό σου το Κώστα. Φοβερό σουτ, την μπάλα κόρνερ από την παρέμβαση του Ιωάννου. Ηλίας έχει μπροστά του τον Σάβουριτς, στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Βγαίνει ο Βλάχος μπροστά από τον Ντάνιελ, αποκρούει Δαβίδ για τον Τσιγκέλη. Ξανά στο Δαβίδ η μπάλα. 5 λεπτά από το δεύτερο ημίχρονο. Τσιγκέλης προσπαθεί να περάσει, περνάει, κεφαλιά από τον Ηλία, η μπάλα φεύγει έξω. Ηλίας στο κέντρο του γηπέδου για τον Πάμπη τον Ανδρέου. Ηλίας τον τραβά ο Χατζηλούκας. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Ήταν πρώτα το τράβηγμα από τον Χατζηλούκα και το τράβηγμα στη συνέχεια από τον Ηλία εκτός φάσης. Χριστοδούλου. Αρτέμις. Το φάουλ από τον Κώστα. Σπροξιές μεταξύ Αρτέμι και Κώστα. Ο κύριος Γεωργίου θα χρεώσει και αυτούς ασφαλώς με κίτρινη κάρτα. Δέκατο ένατο λεπτό, Βάμπης Ανδρέου στην εκτέλεση του φάουλ. Κεφαλιά από τον Ντάνιελ και πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Μαραγκό. Η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Βάμπης Ανδρέου κατεβάζει την μπάλα στην περιοχή. Πέφτει από τον τράβηγμα του Χριστοδούλου ο Ντάνιελ. Ο Βλάχος ήτανε. Παίζεται, λέει ο κύριος Γεωργίου. Δαβίδ. Ξανά η μπάλα στην περιοχή. Εύκολα Μαραγκός μαζεύει την μπάλα. Φασουλιώδης. Κουίς από αριστερά. 43ο λεπτό. Είναι μόνος ο Σωτηρίου και το 3-0. Είναι μόνος ο Σωτηρίου και το 3-0. 43ο λεπτό. Ήταν η παλιά από τον Λευτέρη τον Κουί από αριστερά. Μόνος απέναντι ο Σωτηρίου. Εύκολα το 3-0. 43ο λεπτό. Ο Ηλίας Ηλία της Σαλαμίνας και ο Γιάννος Ιωάννου του Αποέλ μετά το 3-0. Ηλία, αντιλαμβάνομαι ότι όχι μόνο από το αποτέλεσμα δεν πρέπει να είστε ευχαριστημένοι, αλλά ούτε και από την απόδοση. Σίγουρα ούτε το ένα ούτε το άλλο μας ικανοποιεί. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά δεν έπαιξαμε καθόλου. Ήταν καλύτερο τον Αποέλ, σημείωσε 2 γκολ. Δεν μπορώ να πω ότι το παιχνίδι είναι καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο. Πώς βλέπεις τα σοβαρά αμυντικά κενά που είχε η Νέα Σαλαμίνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε ολόκληρο το πρωτάθλημα είχαμε αμυντικά κενά. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Θα προσπαθήσουμε με νέα σεζόν να το λύσουμε αυτό. Το Αποέλ πώς το είδες? Όταν αποφασίσαμε να στο πούμε έτσι να παίξουμε λίγη μπάλα, το Αποέλ δεν ήταν καλύτερο. Αντίθετα, εμείς είμαστε καλύτεροι, ειδικά ο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, δεν παρέτε τις ευκαιρίες, τις μερικές ευκαιρίες που δημιούργησατε, δεν μπορέσετε να ανατρέψετε τα σε βάρος σας δεδομένα. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Αν ήταν όλες οι ευκαιρίες να γίνονται γκολ, τότε θα ήταν τα αποτελέσματα με μεγάλα σκορ. Ωστόσο, το Αποέλ στο πρώτο ημίχρονο αξιοποίησε δυο από τις ευκαιρίες που βρήκε. Σίγουρα, κάποιες ευκαιρίες αξιοποιούνται σε κάθε αγώνα. Γιάννου Ιωάννου, το Αποέλ δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος έχει φύγει μπροστά 5 βαθμούς. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρωταθλήτρια της ποδοσφαιρικής περίοδου 91-92. Θα πω οπωσδήποτε ναι, Σάβα. Νομίζω 5 βαθμοί σε 2 αγώνες. Μόνο εάν αυτοκτονήσουμε και οι 11 παίκτες του Αποέλ, πιστεύω ότι χάνεται αυτός ο τίτλος. Και το Αποέλ που βλέπουμε φέτος οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τέτοια ικανότητα να αυτοκτονήσει. Αυτό έχουμε αποδείξει, ότι δεν είμαστε η ομάδα που αυτοκτονά. Έστω και αν στο κύπελλο αυτοκτονήσαμε μόνοι μας, δεν πιστεύω αυτά τα δύο παιχνίδια να αυτοκτονήσουμε. Σήμερα πήγατε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι, είχαμε κατέβει στο γήπεδο έχοντας υπόψη μας τις δυσκολίες αυτού του αγώνα. Είχαμε να παίξουμε ένα δύσκολο αντίπαλο όπως είναι η Σαλαμίνα. Κατέβηκαμε πολύ δυνατά στο γήπεδο, βάλαμε 2 γκολ. Είχαμε πολύ καλή απόδοση και αυτό νομίζω είναι λόγω του γήπεδου και αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Το γήπεδο, ότι σε ένα τέτοιο γήπεδο ομάδες όπως το ΑΠΟΕΛ, που είναι φύση τεχνικές ομάδες, πάντα θα αποδίδουν καλά. Θεωρείς αυτό τον αγωνιστικό χώρο τον καλύτερο που έχουμε στην Κύπρο? Νομίζω είναι ο πιο καλός ο οποίος έχω αγωνιστεί. Γιάννου Ιωάννου, να μας πεις και δύο λόγια για τον κόσμο που σας ακολούθησε σήμερα και έδωσε το παρόν του σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε. Νομίζω ότι σε αυτόν τον κόσμο αξίζει ένα μεγάλο εύγε. Ήταν ο 10ος μας παίχτης φέτος. Είτε εντός παίζαμε είτε εκτός, δεν νιώθαμε ότι παίζαμε εκτός εμείς με αυτόν τον κόσμο και θα ήθελα να τους ξαναπώ ένα μεγάλο εύχομαι.